Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Πέμπτης από τη Δημοτική Τηλεόραση. Νέα πρωτοβουλία του Δημάρχου της ΚΟ Γιώργου Κυρίτση και των Δημάρχων της Δωδεκανήσου για τους μειωμένους συντελεστές του ΦΠΑ, τον φόρο διαμονής και το μεταναστευτικό, με την κατάθεση αιτήματος για λήψη απόφασης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που ξεκίνησε σήμερα τις εργασίες του στα Γιάννενα. Κλιμακώνουν την πρωτοβουλία Δημάρχου ΚΟ και των άλλων Δημάρχων του Δωδεκανήσου μετά τη χθεσινή κοινή παρέμβασή τους προς τον Πρωθυπουργό με πρωτοβουλία του Δημάρχου της ΚΟ Γιώργου Κυρίτση. Οι Δήμαρχοι της Δωδεκανήσου αναδεικνύουν σε πρώτο θέμα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που ξεκίνησε σήμερα την διατήρηση των μειωμένων των ΦΠΑ στην απαλλαγή των νησιών από το νέο φόρο διαμονής και την άμεση αποσυμφόρηση των νησιών που έχουν μετατραπεί σε χώρο εγκλωβισμού παράνομων μεταναστών και προσφύγων. Οι Δήμαρχοι της Δωδεκανήσου κατέθεσαν έτοιμοι στο Προεδρείο για τη λήψη απόφαση στην ΚΕΔΕ για την διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, την απαλλαγή των νησιών από το νέο φόρο διενυκτέρευσης για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, την άμεση μετακίνηση προσφύγων στην υπηρετική χώρα και την επιτάχυνση των διαδικασιών επαναπροώθησης των παράνομων μεταναστών στη Τουρκία για την αποσυμφόρηση των νησιών. Την πρωτοβουλία συνυπογράφουν οι Γιώργος Κυρίτσης, Δήμαρχος Δισκό, Φώτης Χατζηδιάκος, Δήμαρχος Ρόδου, Γιάννης Γαλουζής, Δήμαρχος Καλύμνου, Μιχάλης Κόλλιας, Δήμαρχος Λέρου, Ηλίας Λάμπρος, Δήμαρχος Καρπάθου, Παπακαλογδούκας, Δήμαρχος Σίμης, Κότορος, Δήμαρχος Αγαθονησίου, Φώτης Μάγκος, Δήμαρχος Λιψών, Κονταράτος, Δήμαρχος Αστυπάλαιας, Μιχάλης Πατρός, Δήμαρχος Κάλκης και Στόικος, Δήμαρχος της Πάτμου, καθώς και η Μαρία Καμά, Δήμαρχος Ιστήλου, η Σορόντου Τσανάκη, Δήμαρχος της Κάσου, ο Σαμσάκος, Δήμαρχος Μεγίστης. Στόχος της Φραπούρτ είναι να επενδύσει στο μέλλον του νησιού της ΚΟ και να διακινείται αμέσως επόμενα χρόνια από το αεροδρόμιο Ιπποκράτης τουλάχιστον 3 εκατομμύρια επισκέπτες. Μας δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του σχεδίου ανάπτυξης ο Αλεξάνδρ Ζίνελ, διευθύνων σύμβουλος της Φραπούρτ Γκρις. Με στόχο την αύξηση της διακίνησης από το αεροδρόμιο της ΚΟ Ιπποκράτης 3 εκατομμυρίων επισκεπτών, η Φράπορτ, όπως μας δήλωσε ο Αλεξάνδρ Ζινέλ, προχωρά στην επένδυση των 32 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση και τον τριπλασιασμό της έκτασης των εγκαταστάσεων του τερματικού σταθμού. Το μέλλον της ΚΟ είναι λαμπρό και εμείς θέλουμε να είμαστε μέρος αυτού του μέλλοντος και να συμβάλλουμε στη βελτίωση των υπηρεσιών και των συγκοινωνιών στον τουρισμό του νησιού. Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αν η Φράπορτ και οι προδιαγραφές του αεροδρομίου μπορούν στο μέλλον, εφόσον διαμορφωθούν και οι πύλες εισόδου του λιμανιού, να υποστηρίξουν την διακίνηση επισκεπτών κρουαζιέρας, ο κύριος Ζίνελ δήλωσε ότι αυτό είναι εφικτό. Ποιο είναι το πλάνο της εταιρείας με την εκτίμηση της φετινής διαχείρισης του αεροδρομίου για το λαμπρό μέλλον, το οποίο και εκείνος σημείωσε στην εισήγησή του ότι θα έχει οίκος. We would like to welcome you once again at the end of this event, and I would like to ask you specifically which are the plans of Fraport according to this year's results regarding the brand future of the airport of Kos. Well, this year was a very good year. We had 2.3 million passengers. This is a new record, especially after the dramatic decline in traffic that we have seen in the past years. This traffic and the number of passengers has shown the limitations of the existing terminal, and we have determined that we will build a new terminal which will be 3 times bigger than the existing one and which will be an adequate and a worthy new infrastructure for the island of Kos. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Για την ακρίβεια, είχαμε 2,3 εκατομμύρια επιβάτες, που είναι ένα καινούριο ρεκόρ. Ειδικά δεδομένου ότι στο παρελθόν είχαμε δραματική μείωση τα προηγούμενα χρόνια της κίνησης στην ΚΟ. Και αυτό μας έδειξε ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά τον υπάρχοντα τερματικό σταθμό. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε έναν καινούριο, ο οποίος θα είναι 3 φορές μεγαλύτερος και θα διαθέτει τον χώρο που θα επαρκεί για τον αυξανόμενο εισερχόμενο τουρισμό. Ποια είναι η οροφή, δηλαδή, ποια είναι η προσδοκία να φτάσουμε στα πόσα εκατομμύρια τουρίστες θα διακινούμε. Which is the top of this plan? Which is the expectation, the top expectation? How many are going to be the millions of passengers that are going to come here according to your plans and expectations? Well, our contract runs for 40 years, so this is we don't know what the future will bring, but we are designing this terminal for at least 3 million passengers a year,
and we have the capability of expanding it when it's needed. Και την εκτίμησή του αν... Να σας το μεταφράσω αυτό λίγο μια στιγμή. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω με σαφήνεια για το μέλλον, γιατί έχουμε μία σύμβαση για 40 χρόνια, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τις εγκαταστάσεις για 30 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο και τρία, με συγχωρείτε, για 3 εκατομμύρια το χρόνο επιβάτες και αυτό μπορεί να επεκταθεί φυσικά ανάλογα με τις ανάγκες. Και ένα τελευταίο ερώτημα, αν την εκτίμησή του θα θέλαμε, μια και ΙΚΟΣ επιχειρεί να διαμορφώσει και μια άλλη πύλη εισόδου με το θαλάσσιο τουρισμό για κρουαζιερόπλια και αν οι προδιαγραφές της και στο αεροδρόμιο μπορούν να την καταστήσουν κάποτε ένα home port. Home port. Ωραία. And the last question regarding your estimation, your evaluation of the situation. COS tries now to create a new shipping gate. So I would like to ask you whether the airport could sometime become a home port and replace this. The airport cannot become a home port because it is, of course, we're serving aircraft, and I think you're referring to cruise ships. We are aware of the cruise ships and the cruising as an emerging industry, and we are constantly in touch with the cruise line operators to see if we can create products and if we can create services that make it feasible to use COS Airport as an airport to serve cruise ships and to transfer passengers. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ακριβώς όπως λέτε, δεν μπορεί να γίνει ένα home port, γιατί εδώ μιλάμε για αεροσκάφη και στο λιμάνι έχουμε να κάνουμε με κρουαζιερόπλια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, δεδομένου ότι αυξάνεται η κίνηση με τα κρουαζιερόπλια, είναι να έχουμε επαφές προκειμένου να παράγουμε υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία θα φέρουν σε επικοινωνία τις υπηρεσίες του αεροδρομίου με αυτές των κρουαζιερόπλων. Η Fraport Greece λοιπόν παρουσίασε σε εκδήλωση εχθές στο ξενοδοχείο COS τα σχέδια για την ανάπτυξη του αεροδρομίου Ποκράτης. Πρόκειται, σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε ο Ρόλφ Κλίτσερ, υπεύθυνος υλοποίησης του έργου, για επενδύσεις συνολικού ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, η δημιουργία τερματικού σταθμού σε 24.000 τετραγωνικά μέτρα, τριπλάσιος δηλαδή σε μέγεθος από τον σταθμό που υφίσταται σήμερα, ο οποίος υπολογίζεται γύρω στα 8.000 τετραγωνικά μέτρα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εξυπηρέτησης αντίστοιχου αριθμού χειραποσκευών και χώρων για περισσότερα καταστήματα. Όλα αυτά θα είναι έτοιμα έως το Μάρτιο του 2020 και θα υλοποιηθούν σε τρεις φάσεις από την εταιρεία Intercat. Τα έργα απέκτασης των 14 αεροδρομίων είναι έργα που αναβαθμίζουν τις αεροπορικές συγκοινωνίες της χώρας. Σημείωσαν ενώ συγκεκριμένα για το αεροδρόμιο Ιπποκράτης η επένδυση αφορά το νέο τερματικό σταθμό, νέο πυροσβεστικό σταθμό, ανακαίνιση επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων, 201% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροδρομίου σε 24.000 τετραγωνικά μέτρα, 75% αύξηση των σταθμών check-in από 16 δηλαδή γίνονται 20. 125% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου, από 4 δηλαδή γίνονται 9. Και βέβαια, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν εχθές οι εκπρόσωποι της Fraport Greece, επενδύουν στο μέλλον του νησιού. Ωστόσο, ο καινούργιος τερματικός ο οποίος δημιουργούμε θα είναι σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερος από αυτόν που έχουμε τώρα. Για να σας δώσω μια ιδέα του πόσο μικρή είναι αυτή η εγκατάσταση που διαθέτουμε και γιατί βλέπουμε συμφόρηση και διάφορες τις λειτουργίες όσον αφορά την εμπειρία των ταξιδιωτών. Οπότε, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, κάναμε τα βασικά, κάποιες διαδικασίες, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε και να δημιουργούμε τις απαραίτητες υποδομές και δημιουργούμε ό,τι μπορούμε κατά τη διάρκεια της χειμερινής σεζόν. Ένας άλλος στόχος, ο οποίος έχουμε και μια άλλη υποχρέωση σύμφωνα με τις σύμβασεις μας, είναι να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούμε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Όπως γνωρίζετε όλοι, ο τομέας αυτός διέπεται από πάρα πολλούς διεθνείς νόμους
που αφορούν οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία, οποιοδήποτε αεροδρόμιο σε όλο τον κόσμο. Οπότε εμείς θέλουμε να φέρουμε σε αυτά τα πρότυπα τα αεροδρόμια, ωστόσο αυτό διαρκεί αρκετό χρόνο, ακριβώς επειδή δεν έχουμε τις απαραίτητες υποδομές και τα συστήματα που χρειαζόμαστε σήμερα. Και σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, έχουμε 4 χρόνια για να τα επιτύχουμε όλα αυτά. Έχουμε 2 χρόνια για να κάνουμε τις βασικές επιδιορθώσεις και ανακαινήσεις και 4 χρόνια για να ολοκληρώσουμε ολόκληρο το πρόγραμμα. Προσπαθούμε να είμαστε γρηγορότεροι, αλλά θα ήθελα να ζητήσω την κατανόησή σας, γιατί αυτό που έχουμε να κάνουμε δεν είναι μόνο στην Κόα, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα. Φυσικά, ο τελικός μας στόχος είναι να ξεπεράσουμε το άσχημο προφίλ, την άσχημη εντύπωση που αφήνουν τα ελληνικά αεροδρόμια. Τι θα κάνουμε λοιπόν όσον αφορά τις επενδύσεις? Δημιουργούμε 5 εντελώς καινούργιους θερματικούς σταθμούς και στην ΚΟ είναι ο ένας από αυτούς. Άλλοι 5 θερματικοί θα ανακαινηθούν και θα επεκταθούν, οπότε θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τις υποδομές και την επέκταση. 4 θερματικοί θα αναδιαμορφωθούν, γιατί το μέγεθός τους επαρκεί, αλλά θα κάνουμε κάποιες άλλες αλλαγές. Και επίσης θα αναδιαμορφώσουμε 15 διαδρόμους αερολιμένων. Έχουμε 2 αεροδιαδρόμους στη Θεσσαλονίκη και ίσως διαβάσατε το ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα με τις δημόσιες εργασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί. Ένας από τους αεροδιαδρόμους στους οποίους θα κάνουμε πολλή δουλειά είναι στην ΚΟ, γιατί βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, οπότε θα τον αναδιαμορφώσουμε πλήρως. Και αυτό θα γίνει στην αρχή του 2018. Θα ήθελα να σας δώσω μια γενική εικόνα σε σχέση με τις κατασκευαστικές δραστηριότητες στο αεροδρόμιο. Της ΚΟΜΕ, συγχωρείτε, είπα της Ρόδου, λέει ο μιλητής. Αυτή είναι η αριθμή για το 2016 και ο ορίζοντας των έργων μας είναι μέχρι το 2020 και βάσει αυτού του ορίζοντα κάναμε τους υπολογισμούς μας, οπότε έχουμε κάποιες προβλέψεις όσον αφορά την κίνηση των αεροσκαφών, του πληθυσμού και εδώ μπορείτε να δείτε τον συνολικό χώρο του θερματικού σταθμού. Και βλέπετε ότι θα τριπλασιάσουμε αυτή την έκταση μέχρι το 2020. Επίσης, θα αυξήσουμε τον αριθμό των θηρίδων ελέγχου εισιτηρίων, των γραμμών ελέγχου ασφαλείας από 4 σε 8. Πιστεύουμε ότι ο αριθμός των πυλών είναι αρκετός, ωστόσο διαφέρει το μέγεθος. Θα παραμείνει ίδιος και ο αριθμός των ημάτων παραλαβής αποσκευών. Θα σας δείξω παρακάτω περισσότερες λεπτομέρειες. Οι βασικές παρεμβάσεις οι οποίες θα έχουμε είναι να δημιουργήσουμε έναν εντελώς καινούριο τερματικό σταθμό, γιατί στην αρχή σκεφτήκαμε να επεκτείνουμε τον υπάρχοντα τερματικό σταθμό, όμως γρήγορα διαπιστώσαμε ότι είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα καινούριο τερματικό και αυτή ήταν η τελική απόφαση που ελήφθη, ούτως ώστε να τα έχουμε όλα στο ίδιο επίπεδο. Θα το αναπτύξουμε αυτό το έργο σε χρονικά 3 φάσεις. Θα σας δείξω αργότερα πώς θα ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία σε 3 φάσεις και αυτό το σχέδιο και αυτά τα κατασκευαστικά έργα θα πραγματοποιηθούν βάσει του βασικού μας συμβολίου με την εταιρεία Intracat, με την οποία έχουμε συμβόλαια για όλα τα αεροδρόμια και με αυτήν θα διεξάγουμε όλα τα κατασκευαστικά έργα. Το προτέρημα του να έχουμε όλα στο ίδιο επίπεδο είναι να έχουμε όλες τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα. Προς το παρόν πηγαίνουμε πάνω κάτω και αν έχουμε σε ένα επίπεδο τα πάντα θα έχουμε μια καλύτερη λειτουργία στο μέλλον. Τώρα θα ήθελα να προχωρήσω στις διαδικασίες επέκτασης του αεροδρομίου προκειμένου να σας δώσω μια εικόνα. Αυτός είναι ο υπάρχον τερματικός σταθμός και η μπλε περιοχή είναι το σχέδιο του καινούριου τερματικού. Αυτός είναι ο υπάρχον πύργος ελέγχου. Εδώ είναι ο σταθμός πυρασφάλειας.
θα δημιουργήσουμε έναν εντελώς καινούριο σταθμό διάσωσης και πυρόσβεσης και αυτή θα είναι η πρώτη φάση. Θα φτιάξουμε αυτό τον καινούριο σταθμό διάσωσης και πυρόσβεσης και έπειτα έξω θα φτιάξουμε τον καινούριο τερματικό, ενώ θα λειτουργεί ο υπάρχοντας τερματικός. Έπειτα από αυτό το μέρος θα μετακινηθούμε σε αυτή την περιοχή και και αυτές οι ζώνες παραλήψης αποσκευών από τα δεξιά θα μεταφερθούν στα αριστερά και έπειτα θα κατεδαφίσουμε αυτό το κομμάτι και θα φτιάξουμε την καινούργια πύλη εκεί, τις καινούργιες πύλες. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που εξήγησα. Αυτή είναι η μορφή καινούργια όπως θα είναι. Εδώ είναι η είσοδος. Εδώ είναι 28 θηρίδες ελέγχου, οι γραμμές ελέγχου ασφαλείας και έπειτα εδώ έχουμε τον χώρο των εμπορικών καταστημάτων. Οπότε εδώ οι ταξιδιώτες μας θα έχουν την ευκαιρία να ψωνίσουν πριν αναχωρήσουν σε μία από αυτές τις πύλες. Οι αφιχθέντες θα μπορούν να περνούν από εδώ, θα περνούν από αυτό το νημάντα παραλαβής αποσκευών, θα παίρνουν τις αποσκευές τους και θα φεύγουν από τον τερματικό και αυτοί που είναι από τη μη Σέγγεν χώρες θα μπορούν να περνούν τον έλεγχο εδώ, να λαμβάνουν τις αποσκευές τους και έπειτα να φεύγουν από το τερματικό. Και αυτό θα είναι το τερματικό σχέδιο, θα το κάνουμε σε δύο φάσεις. Βλέπετε εδώ πέρα την έκταση, σε περίπου 20... θα δημιουργήσουμε όσες εγκαταστάσεις χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα 24.000 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό που μας οδήγησε στο να δημιουργήσουμε έναν καινούργιο τερματικό είναι το ότι έπρεπε να έχουμε ένα καινούργιο σύστημα παραλαβής αποσκευών που είναι μια καινούργια τεχνολογία που λειτουργεί αυτόματα προκειμένου να ακολουθήσουμε, να εφαρμόσουμε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπρεπε να εγκαταστήσουμε ένα καινούργιο σύστημα παραλαβής αποσκευών όπου ελέγχει την αποσκευή χωρίς να μετακινείται. Οπότε σε αυτή την περιοχή πίσω από τον έλεγχο εισιτηρίων είναι ένα καινούργιο μέρος το οποίο θα είναι εντελώς καινούργιο. Αυτές είναι οι προσώψεις, οι τελικές προσώψεις. Ακόμα δεν είναι εντελώς έτοιμες. Συνεργαζόμαστε μέχρι με τους συνεργάτες μας προκειμένου να λάβουμε την τελική έγκριση γι' αυτό, όπως είπε και ο Αλεξάνδερ. Αυτή είναι η βασική η είσοδος, έχουμε αυτό το είδος δομών, αυτή την αρχιτεκτονική δομή, το οποίο θα βρίσκεται και από την πλευρά του ελεγχόμενου χώρου αεροδρομίου. Αυτή η πρόσωψη θα σταλεί στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Έχει δημιουργηθεί μια καινούργια αρχιτεκτονική επιτροπή, η οποία θα περιμένουμε να την εγκρίνει και να ακούσουμε σχόλια επ' αυτού. Όσον αφορά τα έργα στον ελεγχόμενο χώρο του Αερολιμένα, ο Αλεξάνδρ ανέφερε, ειδικά πια έχουμε ένα σύστημα αεροδιαδρόμου, ο οποίος δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση. Έχουμε πολλές τρύπες, διάφορες αδυναμίες, οπότε η διάρκεια ζωής του αεροδιαδρόμου δεν είναι μεγάλη, οπότε όλο αυτό το σημείο του αεροδιαδρόμου θα πρέπει σε διάφορα σημεία να το επιδιορθώσουμε. Αυτές οι κόκκινες περιοχές έχουν 12,5 περίπου εκατοστά βάθος, διάφορες ανομαλίες και εδώ 5 εκατοστά και ο χώρος ελεγχόμενος, χώρος του Αερολιμένα έχει περίπου πιο αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε μεγαλύτερο βάθος. Αυτό σημαίνει ότι εδώ έχουμε έναν αεροδιάδρομο 2.400 μέτρων και ο χώρος που χρειαζόμαστε για ένα μικρό αεροσκάφος είναι περίπου είναι μεγάλη απόσταση, οπότε γίνεται σε κάποια σημεία άλλη επικαλύψεις του αεροδιαδρόμου, οπότε πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές και
θα αρχίσουμε με την γύρω περιοχή στις αρχές του, στα μέσα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Μαρτίου θα κάνουμε πολλά, θα ολοκληρώσουμε τα έργα εδώ. Θα ξεκινήσουμε με τον ελεγχόμενο χώρο Ερολιμένα, έπειτα θα επεκτείνουμε τον ελεγχόμενο χώρο του Ερολιμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχετε ερωτήσεις επ' αυτών, είμαστε εδώ για να σας απαντήσουμε. Την ανακολουθία αλλά και τις ευθύνες της κυβέρνησης στο θέμα των πληστηριασμών και της διαχείρισης των κόκκινων δανείων ανέδειξε ο Τομέαρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Δωδεκανήσου μιλώντας στην εκπομπή του Εμιλίου Λιάτσου από το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα πέρασε με μεγάλη ευκολία στους πληστηριασμούς με οριζόντια κριτήρια από τους οποίους κινδυνεύει ακόμα και η πρώτη μοναδική κατοικία χαμηλής αντικειμενικής και εμπορικής αξίας, σημείωσε ο κύριος Κόνσολας. Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί, σήμερα δηλαδή, η καθιερωμένη παραδοσιακή εκδήλωση για τα βάρβαρα και τους λουκουμάδες από το Λύκειο Ελληνίδων της ΟΚΟ στο ξενοδοχείο ΚΟΣ στις 5 το απόγευμα. Του Αγίου Ανδρέα όμως σήμερα και η παράδοση επιβάλλει την παρασκευή λουκουμάδων και την γλυκιά γεύση που δίνει αυτό το απλό γλύκισμα που άλλοτε ήταν από τα χαράματα, το μέλημα και το πρώτο τσουκάλι που έμπαινε στη φωτιά από τις νοικοκυρές. Σήμερα οι λουκουμάδες κυρίως παρασκευάζονται σε παραδοσιακούς φούρνους και εργαστήριες γαροπλαστικής από όπου τηρώντας το έθιμο τα προφηδευόμαστε όλοι μας για να τα απολαύσουμε. Του Αγίου Ανδρέα σήμερα, χρόνια πολλά καταρχήν σε όσους και όσες γιορτάζουν, σήμερα η παράδοση επιβάλλει την παρασκευή λουκουμάδων και τη γλυκιά γεύση που δίνει αυτό το απλό γλύκισμα που άλλοτε ήταν από τα χαράματα για τις νοικοκυρές το πρώτο μέλημα. Σήμερα οι λουκουμάδες κυρίως παρασκευάζονται σε παραδοσιακούς φούρνους και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, από όπου τηρώντας το έθιμο όλοι μας, το προμηθευόμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Του Αγίου Ανδρέα σήμερα και βέβαια οι παραδοσιακοί λουκουμάδες σε παραδοσιακούς φούρνους και εργαστήρια είναι παράδοση. Να αρχίσω από σένα για να και. Οπότε βλέπω τον κόβεις με το κουτάλι, έτσι. Παραδοσιακά, όπως το κάναμε παλιά. Έχω και το μηχάνημα, αλλά για άλλες μέρες, σήμερα που είναι το Αγίου Ανδρέα, βγάζουμε κανονικά. Άρα δηλαδή για να πάει μαζί με την ευχή, Πάντα. Και η παράδοση. Η συνταγή είναι παλιά. Της γιαγιάς μου, Σταματίας. Άρα δηλαδή γίνεται αφράτος. Το σιρόπι τι βάζεις? Σιρόπι δεν θα τα πολλά, είναι πιστικό, νερό, πιστικό. Ζάχαρη και κάτι άλλο που βάζουν. Μπάλα και με νερό, νερό και ζάχαρη βγαίνει το σιρόπι. Μια χαρά. Σωστά. Πόπι, εσύ έμαθες τώρα την παραδοσιακή συνταγή, σαν στα αποκαλυστικά? Όχι. Δεν τα λέει τα μυστικά, τα κρατάει. Πώς πάει η κίνηση σήμερα, ο κόσμος βλέπω, περιμένει απ' έξω να βγουν οι κρέσκοι και να πάρει, έτσι. Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, έχουμε τους πελάτες μας, έχουμε κίνηση. Κρατάμε την παράδοση και αυτό. Έτσι, έτσι πρέπει. Και βλέπω ότι βέβαια έχει διευκολυνθεί η διαδικασία με σύγχρονα μηχανήματα στα οποία γίνεται το τηγάνισμα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολα, με αντιστάσεις, ούτε γκάζι, ούτε τίποτα, δεν χρειάζεται. Σε 5 λεπτά μπορείς να έχεις βγάλει πολύ μεγάλη παραγωγή. Δεν είναι ομοιόμορφη. Όταν σου κάζεις με το χέρι, όχι. Όταν είναι με το μηχάνημα, είναι όλοι ίδιοι. Έτσι. Κρατάμε πόσα την παράδοση. Πόσα κιλά λουκουμάδες προγραμματίσατε να φτιάξετε σήμερα? Και μέχρι τι ώρα θα βγαίνουν φρέσκοι? Μέχρι που να κλείσουμε. Μέχρι τις 4-5 η ώρα θα βγαίνουν φρέσκοι. Φούσκωσε το ζυμάρι βέβαια όλη τη νύχτα, έτσι δεν είναι? Μια χαρά, ναι. Όπως πρέπει. Με προζύμι, με όλα. Είναι και λουκουμάς με προζύμι κιόλας. Είναι της γιαγιάς. Λοιπόν, να είστε καλά και του χρόνου να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά, ευχαριστούμε. Δοκιμάσετε. Μισό λεπτό να βγουν,
Ξεπουλάτε, βλέπω σήμερα του λουκουμάδες. Χρόνια πολλά και του χρόνου να είστε καλά. Έρχεται ο κόσμος και φυσικά ζητάει σήμερα, μιας και έβαψε να τα φτιάξει στο σπίτι, αφού υπάρχουν σε καταστήματα και φούρνα. Ζητάνε, παίρνουν, γιορτάζουν και πολλά άτομα. Παίρνουν και για τη γιορτή και για να φάνε. Εννοείται, εννοείται, γιατί είναι σαν έτοιμο. Σωστά. Τηρείτε την παλιά συνταγή. Εννοείται, φυσικά, τα πάντα. Τι ποσότητα φτιάξατε για σήμερα που είναι η ζήτηση μεγάλη? Έχουμε φτιάξει πάρα πολλές δόσεις, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πόσο, πάντως φεύγουν πολλοί και τώρα φτιάχνουμε κι άλλους. Να είστε καλά και του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ουρά για τους λουκουμάδες βλέπουμε, χρόνια πολλά. Ουρά, περιμένετε ώρα. Ναι. Καλημέρα. Τι κάνετε, χρόνια πολλά. Βιομηχανία λουκουμάδων. Βιομηχανία. Πόσα κιλά είναι η παραγωγή σου σήμερα? Τι τα λένε τώρα αυτά τα νούμερα, πάλι άμα μου έρθουν οι εφοριακοί αύριο. Άρα Παναγία μου, πολλά, πολλά. Παραγγελίες έχεις από μέρες? Όχι Μαρία, αυτή τη μέρα, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, δεν παίρνουμε παραγγελίες. Γιατί μπορεί ας πούμε να έχει μια ουρά, βλέπετε τώρα, 20 άτομα ξέρω εγώ, και να έρθει κάποιος που έχει παραγγείλει και να τους πάρει και γίνονται παρεξηγήσεις. Οπότε υπομονή και παίρνει όλος ο κόσμος. Πόση ώρα περίπου ξυπνήσετε? Άντε το μάξιμο που μπορεί να καθυστερήσει κάποιος είναι 15 λεπτά. Εντάξει. Εντάξει μωρέ τώρα. Στον γιατρό άμα πας κάνεις πιο πολύ ώρα. Και κάνουμε και σε αναστροφές τις ώρες. Βρισκόμαστε. Ναι, ναι. Βέβαια. Και βέβαια... Ας σας κεράσουμε. Πρώτα να δούμε πώς... Όπως βλέπετε εδώ έχουν πάρει φωτιά τα πάντα. Με δύο τηγάνια την βγάζεις. Δύο τηγάνια. Εγώ κόβω και έχω και το σεφ από εδώ. Κόβεις με το χέρι, έτσι. Πάντα. Πάντα, βέβαια. Πάντα. Γι' αυτό ίσως είναι και ένας λόγος που βγαίνουν πιο έτσι. Γιατί στο μηχάνημα, αν έχαμε μηχάνημα, ένα μηχάνημα δεν είναι τίποτα μεγάλη υπόθεση να την πάρεις. Αλλά το μηχάνημα για να σου βγάλει λουκουμάδες πρέπει να του βάλεις το ζυμάρι που θέλει το μηχάνημα. Εγώ κάνω αυτούς που θέλω εγώ. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι. Και άλλωστε τα καλά πράγματα και στις καλές συνταγές το χέρι μετράει. Μαρία, κάποτε όταν πήγα στη Βέρεια να πάρω ένα ρεβανί, είχε μια ουρά, όχι σαν τη δικιά μου τώρα, αλλά 50 άτομα. Και λέω, ρε παιδιά, λέει, είναι του Χογλιούρου. Και εδώ οι λουκουμάδες είναι του Καμέλια. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Στις 4 Δεκεμβρίου, Δευτέρα και στις 11 το πρωί θα τελεστεί ο εορτασμός της προστάτηδας του πυροβολικού Αγίας Βαρβάρας στο στρατόπεδο του Τσακαλώτου στην περιοχή Μεσαριά. Χριστουγεννιάτικα παζάρια κυρίες και κύριοι στην ΚΟ και, και στις δημοτικές κοινότητες και βέβαια τα ανάματα των χριστουγεννιάτικων δέντρων δίνουν και παίρνουν τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τη δημοσιοποίηση του προγράμματος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού. Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων των χειμερινών υποκρατίων, ο ΔΟΠΑΒΣ ανακοίνωσε το πρόγραμμα με τις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες. Το άναμα καταρχήν των χριστουγεννιάτικων δέντρων στην ΚΟ και στις δημοτικές κοινότητες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στην ΚΟ το άναμα θα γίνει στην Πλατεία Ελευθερίας την 1η του μήνα, αύριο Παρασκευή δηλαδή, στις 7 το απόγευμα. Στο Μαστιχάρι 2 Δεκεμβρίου στην Κεντρική Πλατεία στις 5.30, ενώ στην Κέφαλο την ίδια ημερομηνία και στην Κεντρική Πλατεία στις 7 το απόγευμα. Στην Καρδάμενα στις 8 του μήνα θα γίνει στην Πλατεία του Μουσείου στις 6 το απόγευμα και στο Πυλί στις 9 Δεκεμβρίου στην Πλατεία του Αγίου Νικολάου στις 5.30 το απόγευμα. Στο Ζιπάρι θα ανάψει το δέντρο στο Θεατράκι στις 10 του μήνα στις 5.30 το απόγευμα και την ίδια μέρα στην Αντιμάχη στους Αγίους Αποστόλους στις 6.30. Στις εκδηλώσεις εντωμεταξύ θα συμμετέχουν η Φιλαρμονική της Δημοτικής Κοινότητας της ΚΟ και η Φιλαρμονική της Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλειδών. Στα παζάρια τώρα, τα χριστουγεννιάτικα παζάρια που τα περιμένει ο κόσμος πώς και πώς. Στην ΚΟ είναι στις 3 του μήνα την Κυριακή στην πλατεία Ανταγόρα από τις 11 το πρωί. Στην Καρδάμενα στις 8 Δεκεμβρίου στην πλατεία του Μουσείου στις 4 το απόγευμα. Στο Πυλί στις 9 Δεκεμβρίου στην πλατεία του Αγίου Νικολάου από τις 3 το απόγευμα. Στο Ζιπάρι στις 10 Δεκεμβρίου στο θεατράκι στο Ζιπάρι και την ίδια μέρα στις
3:30 στους Αγίους Αποστόλους της Αντιμάχιας. Επίσης ακολουθεί το παζάρι της Κεφάλου, που ως γνωστόν κάθε χρόνο είναι διήμερο 16 και 17 Δεκεμβρίου στην Κεντρική Πλατεία και από τις 5:30 το απόγευμα. Και σε αυτές τις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν οι φιλαρμονικές της Δημοτικής Κοινότητας της ΟΕΚΟ και της Ενότητας Ηρακλειδών. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία και στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμοσμένης ποδηλασίας κυκλοφοριακής αγωγής, το Σβουράνιο ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού του ΔΟΠΑΒ στη ΣΚΟ διοργανώνουν αύριο Παρασκευή ποδηλατικό γύρο 5 χιλιόμετρων. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά από το Σβουράνιο ΚΔΑΠ ΜΕΑ και παιδιά των δημοτικών σχολείων της ΣΚΟ. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10 το πρωί με αφετηρία την πλατεία Καζούλη. Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν είναι από την πλατεία Καζούλη στην ακτή Κουντουριώτη, Βέροφ, Πορφυρίου, Εθνικής Αντιστάσεως, Γρηγορίου Πέμπτου, Βασιλέως Παύλου και ο τερματισμός θα γίνει στην πλατεία Καζούλη. Εντάξει, να προσθέσουμε εμείς ότι καλό είναι αν βγούμε αύριο στους δρόμους να περιμένουμε στη διαδρομή τα παιδιά για να τα χειροκροτήσουμε. Επίσης, στην ανακοίνωση του ΟΠΑΒ σημειώνεται ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί για να ενισχύσουμε την προσπάθεια των μικρών παιδιών και όλοι να περάσουμε το μήνυμα ότι όλοι είναι ίσοι, όλοι είναι διαφορετικοί. Το Γενικό Νοσοκομείο της ΣΚΟ τώρα, το Κέντρο Υγείας, ενημερώνει ότι έπειτα από την πρόσληψη δύο νέων ψυχολόγων, της Εκατερίνης Τραγιανού και της Μαρίας Φραντζή, μέσω του προγράμματος Φίλος και Κέλπνο, προστίθενται νέα ραντεβού για συμβουλευτική τις ημέρες Δευτέρα και μέχρι και Πέμπτη και από τις 9 το πρωί έως και τη 1 μετά το μεσημέρι και τις επαγγελματινές από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το βράδυ. Το νοσοκομείο της ΣΚΟ υπηρετούν ως μόνιμη ψυχολόγος η κυρία Ελένη Πεθάνη και μόνιμη λογοπαιδικός η κυρία Κατερίνη Ρίνη, οι οποίες επίσης δέχονται ραντεβού για συμβουλευτική. Όλα τα ραντεβού όμως είναι χωρίς χρέωση και θα κλείνονται μέσω της επιλογής πρωινών ραντεβού του συστήματος 1535. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και πρόληψης για την άνοια, εντωμεταξύ, ξεκίνησαν από την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα πρωί ραντεβού για νευροψυχολογική εκτίμηση ατόμων που επιθυμούν την αξιολόγηση της γνωστικής τους λειτουργικότητας, όπως παραδείγματος χάρη μνήμη, προσοχή ή νευροψυχολογικές. Αυτές τις εκτιμήσεις διεξάγονται από την ψυχολόγο Εκατερίνη Τραγιανού. Κάλεσμα για συμμετοχή των μελών και όσων επιθυμούν να συμπορευτούν με τους στόχους του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση απευθύνει ο Σύλλογος για την τοπική γαστρονομία Ασκληπιός. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Μαρετίνα. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιήσει η Νεοειδρυθήσα Ένωση Επαγγελματιών και Παραγωγών ΚΟ την Κυριακή από τις 10 το πρωί και τις 3 μετά το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Μαρετίνα. Για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 6979 33 33 73. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Συννεφιά θα έχουμε αύριο, Παρασκευή, οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και με ένταση από 4 και 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 16 και 19 βαθμών Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Πέμπτης. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.